Μέσα από τα λόγια του στο Live News ξετυλίγεται το δράμα μιας οικογένειας με 8 παιδιά και το μαρτύριο της 12χρονης που έχει συνταράξει ολόκληρη τη χώρα. Δύο από τους πιο στενούς συγγενείς της αποφασίζουν να μιλήσουν και να βγάλουν από μέσα τους όλα όσα κρατούσαν από τη στιγμή που το θέμα βρέθηκε στην κορυφή της επικαιρότητας. Και οι δύο στηρίζουν την κατηγορούμενη μητέρα της μικρής και με τα λόγια τους ρίχνουν την ευθύνη στον πατέρα της. Αναλύουν την κατάσταση που επικρατούσε στην οικογένεια, αναφέρονται στον 53χρονο κατηγορούμενο και στέκονται στις προσπάθειες που έκαναν οι ίδιοι για να βγάλουν τα παιδιά από το σκοτεινό τούνελ που ζούσαν. Αυτή κάποτε όταν ήταν αυτό φυλακή παλιά, πήγαινε εγώ κάθε φορά καλά σαν από την κύριε που λίγο κρέζει ένα φαραλιό, δεν είχα τίποτα. Τι μέρε στο δωμάτιο, μέρα νύχτα και κρύβει. Ο θείος της 12χρονης χαρακτηρίζει αγία την κατηγορούμενη μητέρα που, όπως μας λέει, έκανε τα πάντα μέσα στη φτώχεια που ζούσε για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Μια άγια γυναίκα. Άγια γυναίκα σου λέω. Πήγα εγώ κάποια φορά να σου πω πράγματα και πέρα δεν έφτασε όλα στη φυλακή. Τον είχαν πιάσει που ήθελε και πέρα με τα κουδικά. Και φάζε δεν σήκωνε ούτε δεν θα πω άλλη μια φορά. Δύο, πέρα από 10 δραχμές πεινάω. Πισμένη μέρα είχαμε στο σπίτι τους. Με τα επιδόματα τους. Ένας άλλος στενός συγγενής της 12χρονης αποκάλυψε στο Live News πως το παιδί του είχε ζητήσει να την υιοθετήσει πριν από λίγα χρόνια σε μια προσπάθεια να βρει διέξοδο από τις δυσκολίες του σπιτιού της. Μου ζήτησε η μικρή να την υιοθετήσω. Την απέφυγα με πλάγιο τρόπο, της είπα κορίτσι μου, δεν είναι, είναι δύσκολο και τα αδέρφια σου αγαπάνε, θα λυπούνται αν σε, εγώ σε πάρω μόνο εσένα. Άλλο να σας έπαιρνα όλα τα αδέρφια μαζί, να σας είχα εδώ, πώς θα πάρω μόνο εσένα. Οι δύο συγγενείς της 12χρονης κατηγορούν στο Live News τον πατέρα των παιδιών για ενδοοικογενειακή βία και προκλητική αδιαφορία. Ο Θεός σε αδίστερα. Στο ξύλο που είπα από τώρα, πήγε εκεί που είδε ο σύλλογος στο γενικό την προστατεύα λίγο καιρό, σε έκανε τα παιδιά για να παίζει επιδόματα. Στον πατέρα της 12χρονης αυτή τη στιγμή εννοείται ότι είμαι αγανακτισμένος και πολύ τσαντισμένος με όλο αυτό που έχει γίνει με τη μικρή τη 12χρονη. Για τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμό της μητέρας από τον 53χρονο κατηγορούμενο και καθομολογία βιαστή της 12χρονης, οι στενοί συγγενείς των παιδιών είναι πεπισμένοι πως ξέρουν την αλήθεια. Αυτά βρέθηκαν στο λογαριασμό της, τα έπαιρνε δανεικά αυτό, αφού ψώνησε από αυτό το κοντοπολείο αυτή. Έπαιρνε καμιά φορά δανεικά λεφτά και στα επόμενα πέντε μεθόμενα θα λυπάνε. Κι εγώ μαγαζί είχα, άμα έρχονταν ένας και μόνοι δόσμο 20-30-40 ευρώ πηγήνα και τα βρα στο λογαριασμό της. Αφού τους δίναν τις λένε 10.000 ευρώ και θα πήρε, θα έπαιρνε τα 10 και τα 20 και τα 30. Επογερό σκοπό. Οι δύο συγγενείς θυμούνται τις τελευταίες συναντήσεις με τη 12χρονη και σκέφτονται τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να μην φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Και δεν έχει κανένα μυαλό. Αλλά το γοζίζει μίγρη που γεράει εκεί πέρα 12 χρονών. Από 11 χρονών του έβγαλε τα μάτια. Το μετανιώνω ακράδαντα γιατί άνοιξα τι θα είχε συμβεί. Δεν θα υιοθετούσα μόνο αυτό το παιδί, θα τα υιοθετούσα όλα τα παιδιά. Αρκεί όμως να το θέλαν και οι γονείς. Αυτό που περιμένουν, όπως μας λένε, είναι να λάμψει η αλήθεια. Να βρεθούν όλοι οι παιδοβιαστές και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Με τους ίδιους να εμφανίζονται αποφασισμένοι να βοηθήσουν στο εξής, όπως και όσο μπορούν, ώστε το ανήλικο θύμα αυτής της φρικτής υπόθεσης να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Βέλτση. Θα την καλησπέρισω, θα τη ζητήσω ένα λεπτό υπομονή, γιατί έχουμε την κυρία Ταραχοπούλου. Να την ακούσουμε, κυρία Βέλτση. Νομίζω πρέπει να τη δώσουμε μια προτεραιότητα, γιατί είναι η αλήθεια. Θα τη δούμε την κυρία Ταραχοπούλου, ότι ακούγοντας ότι το οικογενειακό περιβάλλον στηρίζει δύο μεγάλα δώρα.